Πάω γρήγορα, γρήγορα. Να καλωσορίσω τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Βορύδη. Καλή σας μέρα, κύριε Βορύδη. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ κοντά μας στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ξεφυλίζοντας το πρωί της εφημερίδας, ξαναείδα μία ακόμα είδηση που αφορά στα Τέμπη. Φαίνεται πως τα Τέμπη θα μας συνοδεύσουν για πολύ καιρό ακόμα, η τραγωδία των Τεμπών. Ενώ παρά το γεγονός πως ο κύριος Κασελάκης αυτό που λέει είναι ότι εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να κρατήσω αυτή την αντιπαράθεση για τα αστακοκάραβα με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί πόντους παίρνω. Θα το πούμε και αυτό. Βλέπω λοιπόν πως οι συγγενείς των θυμάτων καταθέτουν νέα συμπληρωματική μήνυση. Ρωτώ ευθέως λοιπόν εάν τελικώς εκτιμάτε και εσείς πως η τραγωδία των Τεμπών είναι ένα θέμα που ούτε κοινοβουλευτικά, μάλλον κοινοβουλευτικά μπορεί να έκλεισε με την εξεταστική, παραμένει ανοιχτό θέμα στην δικαιοσύνη, ερευνάται, πως όχι άλλωστε, κύριε Βορύδη, αλλά παραμένει και ένα ανοιχτό θέμα στην κοινωνία. Προφανώς έχει ενδιαφέρον για την κοινωνία αυτό το θέμα, δεν υπάρχει καμία πολλή έτσι. Ναι. Θέμα έχει ενδιαφέρον γιατί αισθάνονται πως υπάρχει μια εκκρεμότητα. Βλέπουμε γιατί και έχουν χαθεί 57 άνθρωποι, ναι, και γιατί προφανώς είναι πολύ σημαντική η διαδικασία της αποδόσης των ευθυνών. Από τη μια μεριά, ναι, και εγώ θα πω και η ανέβρεση ενδεχομένων συστημικών προβλημάτων στο σιδηρόδρομο, προκειμένου οι σιδηρόδρομοι να καταστούν ασφαλείς και να μην έχουμε ξανά ποτέ τέτοιου είδους τραγωδία, τέτοιου είδους δυστύχημα. Ναι. Το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις, αναφέρομαι στην δημοσκόπηση της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά και σε αυτές που γίνανε αυτές τις μέρες, πως ένα ποσοστό της τάξης του 77% θεωρεί ότι υπάρχει συγκάλυψη. Είναι ένα στοιχείο που σας προβληματίζει, κύριε Βορύδη? Μήπως θέλω να πω, παραδείγματος χάρη, αυτό που η αντιπολίτευση επιμένει και λέει, οι συγγενείς των θυμάτων για την Εξεταστική Επιτροπή, ότι έκλεισε νωρίτερα από ό,τι πρέπει, τα πορίσματα με τον τρόπο που βγήκαν, που και σε άλλες περιπτώσεις έτσι συνηθίζεται να συμβαίνει, θέλω να πω, κάθε κόμμα έχει το δικό του πόρισμα, αλλά επειδή πίσω από αυτήν την ιστορία υπάρχουν, όπως είπατε κι εσείς, 57 ψυχές, μήπως θα έπρεπε κάπως να έχουν γίνει αλλιώς? Κοιτάξτε, ως προς την αιτίαση για τον χρόνο ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, να πω ότι έχουν δοθεί δύο παρατάσεις. Να πω ότι εν τέλει το παράπονο το οποίο υπάρχει από την αντιπολίτευση δεν εξετάστηκαν ως τελικά. Ένας ή δύο μάρτυρες, οι οποίοι όμως ούτως ή άλλως ό,τι είχαν να πούνε το είπανε, γιατί έχουν στείλει εξώδικα. Αλλά θέλω να πω, η άποψή τους είναι καταγεγραμμένη και έχει ληφθεί υπόψη. Για το ότι υπάρχουν διαφορετικά πορίσματα και δεν καταλήγει πάντα η Εξεταστική Επιτροπή σε ένα πόρισμα. Mm-hmm. Να πω ότι κατά τη γνώμη μου αυτό αδικεί την εργασία της Εξεταστικής Επιτροπής και του συνόλου των βουλευτών. Γιατί? Διότι το γεγονός ότι καταδίδεται περισσότερα πορίσματα, τι δίνει? Δίνει τη δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται, εγώ θα πω και στη δικαιοσύνη, γιατί τα πορίσματα αυτά τελικώς διαβιβάζονται στη δικαιοσύνη. Βέβαια. Να κάνει αξιολόγηση από τελείως διαφορετικές οπτικές και από πολλαπλές πλευρές της υπόθεσης. Mm-hmm. Επομένως, εδώ το ζήτημα δεν είναι αν, ας το πω, βγάλαμε ένα πόρισμα, αλλά το ζήτημα είναι τι εργασία έχει κάνει η κάθε ομάδα που συνέταξε το πόρισμα, οι βουλευτές που έχουν καταθέσει τα διαφορετικά πορίσματα, τι εργασία έχουν κάνει, mm-hmm, πόσο βαθιά πήγανε, πώς αξιολόγησαν τα στοιχεία, ποια είναι η επιχειρηματολογία του. Είναι ένα στοιχείο κριτικής αυτό στο πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ότι αποδίδονται ανθρώπινα λάθη και παραλήψεις. Αυτό. Ναι, άλλο λέω. Εγώ λέω τώρα ότι επειδή υπάρχει, βλέπω, μια διάθεση απαξίωσης εργασίας της Εξεταστικής Επιτροπής. Εγώ λέω απλώς ότι τα πολλαπλά πορίσματα, τα περισσότερα πορίσματα, δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει καλά η δουλειά. Mm. Τώρα, το ότι κάποιος διαφωνεί με το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, με το πόρισμα της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής, εντάξει, προφανώς διαφωνεί, αλλά εκείνο που θα πρέπει να συζητήσουμε στην περίπτωση αυτή για να δούμε αν ορθώς ή εσφαλμένα διαφωνεί, είναι την ουσία. Με δύο λόγια, όταν κάποιος αξιώνει την απόδοση ποινικών ευθυνών σε πολιτικό πρόσωπο, στους υπουργούς, συγκεκριμένα στον Καραμαλή, στο Σπίτζε, mm-hmm, εκείνο το οποίο πρέπει να προσδιορίσει είναι ποιες είναι οι συγκεκριμένες αμέλειες, οι συγκεκριμένες παραλήψεις, οι οποίες μάλιστα γίνανε και επηρέασαν και οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Δεν αυτό είναι που κανείς πρέπει να εξετάσει. Ναι. Και να δει αν αυτά στέκουν ή όχι. Εξετάστηκαν όλα αυτά, κύριε Βορύδη? Βεβαίως. Αναλυτικότατα. Ναι. Το πόρισμα της πλειοψηφίας έγινε 700 σελίδες. Ανεξάρτητα παραθέτει από το επιχειρήματα, mm-hmm,
επιχείρημα για κάθε φράση, για κάθε λέξη, για κάθε σκέψη η οποία έχει υποθεί. Μπορεί να πείθει, κάποιοι θα πιστούν, κάποιοι δεν θα πιστούν. Ναι, αλλά να το πω διαφορετικά, ας κάνουν όλοι λίγο τον κόπο να εμβαθύνουν προτού καταλήξουν στην ενοχή του Α ή του Β. Αυτό λέω. Ναι, και επειδή τώρα εσείς λέτε ας κάνουν τον κόπο να εμβαθύνουν. Εδώ εμείς Εξεταστική Επιτροπή δεν είμαστε, αλλά αυτός ο κύκλος έκλεισε. Θέλω να πιαστώ από αυτά που είπατε μόλις πριν από λίγο. Ότι τα πορίσματα αυτά θα πάνε στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη εντωμεταξύ παράλληλα κάνει τη δική της έρευνα. Έχω μια απορία. Αν λοιπόν η δικαιοσύνη φτάσει σε ένα σημείο, κύριε Βορύδη, που προσδιορίζει και ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, αυτό θα γυρίσει στη Βουλή. Εσείς θα ψηφίσετε, τι θα κάνετε, θα είστε υπέρ της σύστασης προανακριτικής? Ναι, εμείς έχουμε τοποθετηθεί. Εξετάσαμε το ζήτημα των ποινικών ευθυνών και με βάση το υλικό το οποίο έχει η Εξεταστική Επιτροπή, έχουμε αποφανθεί αρνητικά. Ναι. Έχετε? Αποφανθεί αρνητικά. Είπαμε όχι. Ναι. Ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Όχι, άλλο λέω. Όταν ξαναγυρίσει, αυτή δεν είναι η διαδικασία ή κάνω λάθος? Λοιπόν, ξαναγυρίσει αν υπάρχουν νέα στοιχεία. Αυτό σας λέω. Ότι αν λέω, τα πορίσματα της εξεταστικής πάνε στη δικαιοσύνη, ταυτόχρονα η δικαιοσύνη διενεργεί τη δική της έρευνα. Εάν τελικά, λέω, φτάσει η δικαιοσύνη σε ένα σημείο που λέει να το, υπάρχουν εδώ ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Εσείς ναι, τι θα κάνετε? Δεν λέει αυτό η δικαιοσύνη ποτέ. Αυτό είναι το ζήτημα. Ωραία. Η δικαιοσύνη εκείνο που κάνει όταν κατά το Σύνταγμα βρεθεί εντοπίσει, μπροστά ναι. σε πολιτικό πρόσωπο, mm-hmm. διαδιβάζει ανευκρίσεως, αμελητή τη δικογραφία ναι. στη Βουλή, προκειμένου να αξιολογηθεί αυτή από τη Βουλή. Ωραία. Άρα δεν κάνει αξιολόγηση η δικαιοσύνη. Ωραία. Σε αυτήν την περίπτωση, τι θα κάνετε? Θα υπάρχουν νέα στοιχεία ή θα είναι τα ίδια? Φαντάζομαι ναι. Καθόλου προφανώς. Γιατί το υλικό το οποίο έχει συλλεγεί έχει λάβει υπόψη του στοιχεία και της ποινικής δικογραφίας, η οποία αυτή τη στιγμή. Η οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα. Εντάξει, τώρα μου λέτε. Γι' αυτό σας λέω νέα. Ναι, ναι. Για να τα αξιολογήσω. Άρα θα τα αξιολογήσετε τότε. Αυτό λέτε. Μάλιστα. Δεν θα πριν μπω σε όλα τα άλλα. Έλεγα λοιπόν και είχε και μια συζήτηση νωρίτερα, κύριε Βορύδη. Έχω την αίσθηση πως τα ΤΕΜΠΗ πρωτίστως και αμέσως μετά και όλα τα άλλα θέματα, εννοώ τα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν στη Βουλή, αρχής γενομένης από το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών, το θέμα των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, δημιουργούν... Έχω την αίσθηση, έτσι, από αυτά που παρακολουθούμε, μία κοινωνική, θα έλεγα, αντιπολίτευση, απουσία πολιτικής αντιπολίτευσης, γιατί βλέπουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καταφέρει να διεισδύσουν και να διαπεράσουν την κυβερνητική πολιτική. Έχετε κι εσείς αυτή την αίσθηση? Ως προς την κοινωνική αντιπολίτευση αναφέρομαι τώρα. Κοιτάξτε, κοινωνική αντιπολίτευση τώρα σχέση με τα ειδικά πανεπιστήμια, όχι καμία στενό, που είναι κουκουέ και άκρα αριστερά. Όμως καμία κοινωνική αντιπολίτευση. Mm. Για το θέμα του γάμου των ομοφύλων και της τραγωδίας των Ντεμπών. Εκεί υπήρξε μια πολύ σημαντική εσωτερική μας διαφωνία, η οποία προφανώς είναι ένα από τα θέματα τα οποία μας απασχόλησαν και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας, ευρύτερα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα νομίζω ότι εκεί απλώς κάποιος δεν πρέπει να ξεχνάει ότι παρά την διαφωνία την οποία είχαμε, η οποία ελήφθη με τον τρόπο που ελήφθη με την απόφαση και την κρίση της Βουλής, αποφάσισε η Βουλή προς το ζήτημα αυτό τι πρέπει να γίνει. Εκείνο λοιπόν το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς και αναφέρομαι στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι τα πάρα πολλά σημεία της κυβερνητικής πολιτικής, τα οποία μας ενώνουν, τα οποία έχουμε υποστηρίξει. Ας πούμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, αλλά όχι μόνο. Η φορολογική μας πολιτική, η πολιτική των συνεχών μειώσεων, η αύξηση των μισθών, η πολιτική μας με την προσέλκυση επενδύσεων, η πολιτική μας για τη μείωση της ανεργίας, όλα αυτά τα πράγματα, τα σημαντικά τα οποία έχουν γίνει, η ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας και περάκησης της χώρας. Το λέω αυτό γιατί αυτοί είναι άξονες κυβερνητικής πολιτικής, οι οποίες προφανώς αντανακλούν, εκφράζουν και αποτελούν τον πυρήνα, τον αξιακό πυρήνα της παρατάξεώς μας. Επομένως, εντάξει, είχαμε μια διαφωνία. Κανείς δεν μπορεί να την υπερδιαστασιολογήσει αυτή τη διαφωνία. Mm-hmm. Αυτή η διαφωνία ελήφθη και τώρα προχωράμε να κάνουμε αυτά τα πολλά καλά που κάνει αυτή η κυβέρνηση για αυτόν τον τόπο, μέσα στα πλαίσια ακριβώς της υλοποίησης ενός συγκεκριμένου αξιακού πλαισίου, το οποίο παραταξιακά υπορασπιζόμαστε και πιστεύουμε. Άρα νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε. Ναι.
εκεί βρισκόσαστε, αλλά τα πολλά καλά, ναι, είναι ένα θέμα συζήτησης να δούμε γιατί πράγματι γίνονται, προχωρούν σε κάποιους τομείς θέματα, γίνονται μεταρρυθμίσεις και τα λοιπά, αλλά υπάρχει αυτό το μείζον θέμα της ακρίβειας, κύριε Βορύδη, που φαίνεται ότι παρά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, τώρα αν είναι αποτελεσματικές ή όχι, το ζούμε αυτό κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ όλοι μας. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα και θεωρώ πως επίσης είναι μείζον θέμα αυτό το θέμα που σας έθεσα λίγο νωρίτερα και με πολύ μεγάλη πολιτική εμπειρία ξεφύγατε και μου ξεμουγλιστρήσατε και ξαναεπανέρχομαι, το θέμα ότι δείχνει να διαμορφώνεται μία κοινωνική αντιπολίτευση με όλα αυτά τα θέματα που προφανώς εσείς εκεί στο Μαξίμου την υπολογίζετε, την μετράτε και φαντάζομαι την παίρνετε υπόψη σας. Κοιτάξτε, η κοινωνική αντιπολίτευση, επειδή είπατε ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος κυρίως το συνδέσατε με τις αντιδράσεις στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι, και ξέρετε πώς λειτουργώ, όχι μόνο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είπα και αυτό. Και αυτό. Μα βεβαίως. Τώρα, ότι υπάρχουν θέματα με την ακρίβεια προφανώς υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι σε επίπεδο κοινωνίας αναγνωρίζονται οι πολλές προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση. Γιατί πραγματικά είναι και πολλά τα μέτρα και πυκνά. Τώρα, ότι αυτό είναι ένα επίμονο πρόβλημα και δεν πρόκειται να. Δεν υπάρχει, δεν έχει βρεθεί πουθενά στον κόσμο ένας τρόπος όπου υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί με το οποίο κάνεις ένα κόλπο και εξαφανίζεται η ακρίβεια. Mm-hmm. Αλλά είναι ένας διαρκής αγώνας και μια διαρκής μάχη, η οποία φέρνει αποτελέσματα, γιατί υπάρχουν αποτελέσματα και στο καλάθι υπάρχουν αποτελέσματα και με τα πρόστιμα μειώνονται κάποιες τιμές. Και τώρα φαίνεται ότι με τα τελευταία μέτρα έχουμε κάποιες αντιδράσεις θετικές στην αγορά από πλευράς αποκλιμάκωσης των τιμών. Αλλά ναι, δεν θέλω καθόλου να το υποτιμήσω. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν και πολύ επίμονα χαρακτηριστικά στην ακρίβεια, τα οποία έχουν να κάνουν και με ορισμένα δομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητάς της. Mm-hmm. Επομένως, ναι, το ξέρουμε, αλλά νομίζω από την άλλη μεριά σας ξαναλέω ότι το βλέπει η κοινωνία, ότι και η κυβέρνηση και το αξιολογεί και το προτεραιοποιεί ψηλά και ότι κάνει πολλά πράγματα για να τα αντιμετωπίσει και ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να περιορίσουμε το φαινόμενο αυτό. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό, αν ρωτήσετε έναν μέσο πολίτη, ακόμα και αν καταπιέζεται, που πιέζεται το εισόδημά του από αυτό, από την άλλη μεριά θα σας αναγνωρίσει και ότι το εισόδημά του έχει αυξηθεί και ότι η φορολογία του έχει μειωθεί. Θα σας αναγνωρίσει ότι έχει μειωθεί η ανεργία, επομένως ο κόσμος που δεν έχει εισόδημα έχει. Και ταυτόχρονα όλα τα ειδικά μέτρα για την ακρίβεια. Και θεωρώ λοιπόν εδώ ότι η προσπάθεια την οποία κάνει η κυβέρνηση σε αυτό το σημείο πάντως αναγνωρίζεται. Ναι. Δεν ξέρω αν πούμε ότι προφανώς το ζήτημα δεν λύθηκε, αλλά πάντως αναγνωρίζει την προσπάθεια. Αυτό που ζούμε αυτές τις τελευταίες μέρες με τα περίφημα στα κοκάραβα, λες και αυτό ήταν που πραγματικά δηλαδή έλειπε από τη ζωή μας, αλλά προφανώς είναι και ένα θέμα που αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί κανείς να το αντιπαρέλθει, να το προσπεράσει. Ο κύριος Κασελάκης τελικά πιστεύει ότι αυτό του κάνει καλό, έχω να σας πω, έτσι νομίζω, διότι κάθε φορά καταρχάς θεωρεί ότι έχει ανοίξει μια αντιπαράθεση με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και νομίζω ότι μάλλον, αν καλό είναι το ρεπορτάζ μου, αποδίδει στο γεγονός αυτό ότι ο ίδιος απαντά απευθείας, απευθύνεται μάλλον στον Πρωθυπουργό, είναι και ένας από τους λόγους που φαίνεται να τσιμπάει ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν μπορώ να ερμηνεύσω τα δημοσκοπικά. Όχι, το λέω υπό την έννοια ότι μην τυχόν και το συντηρήσουμε και τη ζούμε, ας πούμε, μετά στα κοκάραβα. Δεν ξέρω γιατί το λέτε έτσι. Να το θέσω αλλιώς, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Mm-hmm. Υπάρχει μια νομοθεσία. Προφανώς. Η νομοθεσία αυτή θεσπίστηκε προκειμένου η πολιτική να λογοδοτούν για τα εισοδήματά τους. Γιατί μας ενδιαφέρει οι πολιτικοί να λογοδοτούν για τα εισοδήματά τους? Γιατί μας ενδιαφέρει να ξέρουμε τον τρόπο βιοπορισμού τους και μας ενδιαφέρει η σχέση αυτή, η οικονομική σχέση των πολιτικών να είναι διαφανής. Βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαρριγνύει τα ημάτια του στα ζητήματα του κράτους δικαίου. Ένας από τους μεγάλους πυλώνες του κράτους δικαίου είναι η διαφάνεια. Και ένας από τους μεγάλους πυλώνες της διαφάνειας είναι η διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτικών. Mm-hmm. Αντί για πολλά λόγια, από τη στιγμή που υπάρχει μια νομοθεσία η οποία απαγορεύει την συμμετοχή
πολιτικών και συγκεκριμένα του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης σε αλλοδαπές εταιρείες, αντί για πολλά λόγια, εγώ θα περίμενα τη συμμόρφωση. Δεν έχουμε πολλές κουβέντες να κάνουμε εδώ. Τα πράγματα είναι απλά. Ναι, κοιτάξτε. Το λέει ο νόμος, πρέπει να συμμορφωνόμαστε στον νόμο. Ούτε ξυπνάδες, ούτε αστιάκια, ούτε τίποτε. Αυτό λέει ο νόμος, συμμορφώσου στον νόμο. Εσείς δηλαδή λέτε ότι τον ήξερε και δεν συμμορφώθηκε, γιατί εδώ είναι ο κύριος Κασελάκης, δεν είναι ένας πολίτης. Μου επιτρέπετε, που... το ζήτημα το είχε αναδειχθεί το Σεπτέμβριο. Μία εταιρεία αλλοδαπή και μάλιστα σε έναν φορολογικό παράδεισο αμερικανικό εγκατεστημένο, στο Delaware. Στο Delaware, ναι. Το Δεκέμβριο δανείζει την Left Media Alpha Epsilon στις 29 Δεκάτου 250.000 ευρώ και στις 4 πρώτου επιστρέφεται το δάνειο πίσω από τη Left Media σε αυτή την εταιρεία. Ο κ. Κασελάκης βγήκε χθες και είπε ότι έχει αποξενωθεί, ότι έχει μεταβιβάσει τις μετοχές του σε αυτή την εταιρεία από τον Μάρτιο 23. Ναι. Να ρωτήσω τότε, αν δεν είναι του κ. Κασελάκη τα λεφτά, γιατί έτσι εμφανίστηκε αυτό, ότι τα χρήματα τα οποία δανείστηκε στη Left Media είναι του κ. Κασελάκη. Όταν προέκυψε ότι είναι της κυβερνητικής εταιρείας, τώρα μας λέει ότι ο κ. Κασελάκης δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία. Γιατί έχει αποξενωθεί από αυτήν. Ωραία, να ρωτήσω τότε γιατί αυτή η εταιρεία δάνεισε τη Left Media. Και γιατί αυτό μας το λέει ο κ. Κασελάκης τώρα. Κύριε... Μας το 29-12. Κύριε Βορύδη. Και να ρωτήσω και γιατί. Ακούστε κάτι. Ναι. Και να ρωτήσω και τι νόημα έχει ένα πενθήμερο δάνειο. Μπαίνουν λεφτά και βγαίνουν λεφτά από την αλλοδαπή σε μια εταιρεία εκδοτική για 5 ημέρες. Ποια ήταν αυτή η απαρέκλητη υποχρέωση που δεν μπορούσε να παραταθεί για 5 ημέρες, αφού μετά από 5 ημέρες μπόρεσε να αποπληρώσει η Left Media. Τα λέω αυτά γιατί όσοι είναι διαπρίσιοι κήρυκες της διαφάνειας, αντί να εξυπνακίζουν και να χαργεντίζονται και να ακίζονται, είναι καλύτερο να δίνουν ευθείες και καθαρές απαντήσεις. Ναι. Αυτό είναι πολύ λίγα θέματα. Οι απαντήσεις, όχι οι εξυπνακισμοί. Και το αν κερδίζω τις οποίες δεν αρνείται, λέει θα δώσει. Ο κύριος Κασελάκης δεν λέει δεν έχω να απαντήσω τι κάτι. Τι θέλει να κάνει meditation, θα κάνει για να τις δώσει. Δεν το όταν ξέρω, δεν είμαι Κασελάκης, δεν πρέπει να σας πω. Σου, δεν ναι. Ξέρεις, δηλαδή εμένα μα με ρωτήσετε, αν με ρωτήσετε εμένα. Είχα ένα δικηγορικό γραφείο όταν δεν ήμουν υπουργός, ήμουν βουλευτής και μπορούσα να δικηγορώ. Δεν ξέρω εγώ να σας απαντήσω για το δικηγορικό μου γραφείο. Είχα μια ματιά να πούμε στο καρδιά μου και τελείωσε. Σας λέω ό,τι θέλετε. Οι δηλώσεις είναι εκεί, τα εισόδα μου είναι εκεί, οι αποδείξεις παροχής υπηρεσίας είναι εκεί. Πολλά είναι εκεί. Τι άλλα φιλοσοφία θέλει. Δεν ξέρει δηλαδή κάποιος φαντάζομαι... αν έχει στην εταιρεία ή όχι. Ναι. Τι θα μας απαντήσει. Ας μας απαντήσει. Ωραία. Θα μας απαντήσει, φαντάζομαι, αυτό που λέμε σε άψογα ελληνικά, as soon as possible. Ξέρω εγώ τι να σας πω, κύριε Βορύδη. Τα ερωτήματα υπάρχουν, ναι, υπάρχει μια λογική σε όλο αυτό. Να κλείσω. Μπορώ να δεχθώ... Παρακαλώ. Ένα τελευταίο εδώ. Ξέρετε, επειδή λέει ότι παρενέβη προσωπικά πρωθυπουργός στο θέμα αυτό. Πρωθυπουργός, το μόνο το οποίο επεσήμανε εδώ, και νομίζω ήταν μια οφειλόμενη επισήμανση, είναι ότι όλο αυτό το πλαίσιο είναι ένα διοκτικό πλαίσιο που φτιάχτηκε το 2016 εναντίον του ιδίου και ναι. Της συζύγου. Ναι, το είπε. Ad hoc. Κατασκευάστηκε ένα πλαίσιο για να πληγεί ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός. Σε αυτή την δαγκάνα έχει πιεστεί ο κ. Κασελάκης. Είναι λίγο και θεία δίκη εδώ. Λοιπόν, γιατί αυτό το τιμωρητικό διοκτικό πλαίσιο που κατασκευάστηκε για να πλήξει τον Πρωθυπουργό του και τη σύζυγό του, τώρα σε αυτό καλείται να συμμορφωθεί ο κ. Κασελάκης. Μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, γιατί όπως έλεγα στην αρχή της συζήτησής μας, αλλού είναι τα σημαντικά, κύριε Βορύδη, για μας τους πολίτες. Όχι πως αυτό δεν είναι σημαντικό, αλλά εν πάση περιπτώσει αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα επιληθεί. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.